Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ και εσένα και την ΠΑΕΑΡΙΣ, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και προπόνηση σε λίγη ώρα. Δεν είναι και το καλύτερο Ναι, για ένα ποδοσφαιριστή λίγο πριν την προπόνηση να πρέπει να μιλάει σε εμάς, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, είμαστε χαρούμενοι. Έτσι. Είναι και αυτός ένας λόγος. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, ζητήσαμε να μιλήσουμε με σένα ειδικά, γιατί θεωρούμε ότι έστω στα 10-15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το ξεκίνημα της προπόνησης του Άρη, μπορούμε να πούμε πέντε πράγματα γενικότερα και να τα μιλήσουμε και λίγο πιο εύκολα, γιατί είναι και η γλώσσα μας, Γιώργο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Δεν θέλω να ξεκινήσω με τον Άρη. Είναι προς τιμή σου αυτό που έκανες χθες στο τέλος της συνέντευξης στην Νόβα, που παρά το γεγονός ότι ο Άρης είχε πετύχει μια τεράστια νίκη και βρίσκεται μόνος δεύτερος στον πίνακα της βαθμολογίας, εσύ αναφέρθηκες στους συναδέλφους σου στη Football League. Και θέλω να μας πεις για αυτό το πράγμα και θέλω να το αναδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, τόσο καιρό η Super League έχει ξεκινήσει, πρόσφατα και η Football League. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ίδιο για όλους. Δεν νομίζω να συντρέχει τόσο μεγάλος κίνδυνος να αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές και του αεροτεχνικού αθλητισμού και όχι μόνο το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Χωρίς τον αεροτεχνικό αθλητισμό νομίζω ότι δεν υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός, δεν υπάρχει Super League. Δηλαδή αν δεν παίζει η Football League, η Super League 2, πώς θα τροφοδοτηθούν παίχτες στη μεγάλη κατηγορία? Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, γιατί προερχόμουν αρκετά χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεις εκεί, ξέρω ότι τα συμβόλαια είναι μικρά, οι παίχτες δεν πληρώνονται και πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα επιβίωσης. Ναι, το έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές ότι είναι λίγο παράλογο το να παίζουν όλοι οι άλλοι και εφόσον υπάρχουν βέβαια τα απαραίτητα μέτρα, εφόσον γίνονται τα μοριακά τεστ. Μα και αυτοί έχουν ζητήσει ότι πρωτόκολλα έχει υγειονομικά η Super League να έχουν και αυτές οι ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αγωνίζονται οι χαμηλότερες κατηγορίες. Αυτό πρέπει να δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πολιτεία. Έτσι είναι κρίμα. Έτσι είναι, γιατί είναι πάρα πολλές οικογένειες θα βγουν στον δρόμο, πραγματικά. Έτσι είναι όπως το λες. Γι' αυτό και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας και με τη δική σας των ποδοσφαιριστών, αλλά και οποιοδήποτε άλλου αθλητή σε οποιοδήποτε άθλημα, προκειμένου να το ξανακοιτάξει λίγο η πολιτεία το συγκεκριμένο κομμάτι και να ανοίξουν τα γήπεδα όσον αφορά τους παίκτες. Γιατί όσον αφορά τον κόσμο, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Πάντως, αν ήταν ανοιχτά τα γήπεδα, για να πάμε λίγο και στον Άρη, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και σε παιχνίδια σαν αυτό που έρχεται με τον Πανετολικό την Κυριακή, το εντός έδρας εννοώ, θα έχεις 20.000 κόσμο στο γήπεδο. Είναι η ατυχία του Άρη. Έτσι ακριβώς. Γενικά φέτος είναι μεγάλη ατυχία, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η χρονιά μας με τους παίχτες που έχουν έρθει στην ομάδα, νομίζω ότι δεν θα έπεφτε καρφίτσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι θα ήταν ένα κατάμεστο Κλέαντος Βικελίδης. Πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό λίγο. Και είναι κρίμα, ναι. Και είναι και κρίμα για τα παιδιά, τα καινούρια που έχουν έρθει, που δεν έχουν ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα. Έτσι είναι. Και είναι και λίγο κρίμα για τον Καρυπίδη, ξέρεις, που δεν παίρνει τα χρήματα. Το έχει κάνει. Πραγματικά, εντάξει. Το έχει κάνει. Συζητάμε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι είναι. Πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι ο Άρης ήταν κυρίαρχος του αγώνα και πραγματικά μπήκατε και σε αυτό το μάτς εκτός έδρας σαν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Κοιτάξατε στα μάτια την ΑΕΚ. Βασικά η ΑΕΚ προσπαθούσε να κοιτάξει τον Άρη στα μάτια αγωνιστικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το είδατε και κατά κάποιο τρόπο και ως ρεβάνς για την κακή εμφάνιση της ομάδας στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ? Εντάξει, να τα πάρουμε την αρχή. Νομίζω ότι κάναμε την καλύτερη μας εμφάνιση, θα έλεγα, σε όλο το πρωτάθλημα. Με μια καλή ομάδα απέναντι σε πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω ήμασταν αρκετά διαβασμένοι. Είχαμε το πλάνο του προπονητή μας που το ακολουθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω δεν απειληθήκαμε παρά μόνο μία φάση στο 70. Νομίζω ότι θα έπρεπε να καθαρίσουμε και πιο νωρίς το παιχνίδι, ειδικά στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου με τη μεγάλη ευκαιρία που χάσαμε. Νομίζω ότι μπορεί να παίρνει και άλλες διαστάσεις στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, πήραμε μια σπουδαία νίκη που μας δίνει μεγάλη ψυχολογία για τη συνέχεια, για το δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Δεν θα έλεγα ότι το είδαμε έτσι, σαν μια ρεβάνς. Mm-hmm. Σίγουρα όμως μας πείραξε το πρώτο παιχνίδι που χάσαμε. Δεν αξίζαμε
να χάσουμε. Νομίζω ότι ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το Χ. Παρ' όλα αυτά χάσαμε από μια στατική φάση και το πληρώσαμε. Αλλά θα ξαναπώ και πάλι ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση. Μιλήσαμε για τη συναδελφικότητα που δείχνετε οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της μεγάλης κατηγορίας στους παίκτες της μικρότερης κατηγορίας. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά μου έκανε φοβερά άσχημη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο διαμαρτυρήθηκαν χθες οι παίκτες της ΑΕΚ στη φάση που πρωταγωνιστής, που κόλλησε τα χέρια σου στο σώμα και η μπάλα χτυπάει βέβαια στο σώμα σου και στο κολλημένο χέρι, αλλά ζητάνε τόσο επιτακτικά το πέναλτι. Γιώργο, θέλω πραγματικά να μου πεις αν για κάποιους είναι το να κερδίσω με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στο κήπεδο. Και ξαναλέω, δεν το προσωποποιώ στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά μου έκανε φοβερά αρνητική εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο το ζήτησαν. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι εντάξει, αυτές οι ομάδες και οι πιο μεγάλες ομάδες που έχουν, θα έλεγα, και λίγο την εύνοια της διατησίας, σίγουρα ζητάν κάποια πράγματα επιτακτικά από τον διαιτητή. Νομίζω ότι ήταν ένας άριστος διαιτητής. Ήταν μπροστά στη φάση. Εγώ καθαρά είχα το χέρι μου κολλημένο από την αρχή της φάσης, πριν τη σέντρα. Δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούν καθόλου, ειδικά ο αρχηγός του ΣΑΕΚ. Ναι. Νομίζω ότι είναι κρίμα αυτό, γιατί ήταν μπροστά, ήταν στο μισό μέτρο. Εντάξει, εγώ ήμουν πολύ σίγουρος ότι δεν είχα κάνει καμία παράβαση, γιατί το χέρι μου ήταν κολλημένο στο σώμα μου. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κοιτάει την ομάδα του, κοιτάει να πάρει ό,τι μπορεί για να κερδίσει το παιχνίδι. Ένας φίλος ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει, θέλω να του πω πραγματικά ότι έχει βάλει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του για να σώσει τον γκολ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν φοβάται αν θα χτυπήσει, γιατί δεν έχει σταθερό χέρι και δεν φοβάται την μπάλα να του έρθει σε γυμνό πρόσωπο. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Γιατί όντως έπεσες λίγο άγαρμα έτσι όπως έβαλες τα χέρια σου, ότι ακριβώς δεν είχες χέρι για να στηριχθείς. Ούτε προστάτεψε το πρόσωπο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί αν έπεφτα. Οπότε ο μόνος τρόπος για να σώσω κάτι ήταν αυτό. Οπότε κόλλησα τα χέρια στο σώμα μου. Μήπως και σώσω τη φάση. Εντάξει, έχω μεγάλο κορμί, λέω κάπου θα βρει. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί παίκτες με τον Άκη Μάντζιο που τους έχει μεταμορφώσει, όπως είναι ο Σούντγκρεν. Κάποιοι μου έβαλαν και το Δελιζήσι μέσα. Συγγνώμη, να πω και κάτι που είπε, που είπε ο κύριος πριν, που έβαλε τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα. Όποιος και να παίζει σε αυτή την ομάδα, πρέπει να βάζει τον εαυτό του. Πρέπει η ομάδα να είναι πάνω από τον παίκτη. Δεν το συζητάμε αυτό. Παίζει, δεν παίζει, η ομάδα έχει το όφελος. Η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Ο παίκτης είναι. Κομμάτι. Είναι ένα εργαλείο, όποτε ζητηθεί ο προπονητής, να μπαίνει και να βοηθάει. Αυτό θα ήθελα να πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θέλω να σου πω το εξής, ότι πολλοί λένε λοιπόν ότι ο Μάντζιο, ας πούμε, έδωσε στο Σούντγκρεν και βλέπουμε έναν άλλον παίκτη φέτος, και κάποιοι βάλαν στην εξίσωση, σε αυτή την εξίσωση και εσένα. Αλλά εγώ είπα το εξής, ότι παιδιά, ο Δελιζήσις και πέρσι με τον Γερμανό προπονητή, με τον Νένινγκ, έκανε το ίδιο εξαιρετικές εμφανίσεις. Απλά φέτος έχω την αίσθηση, Γιώργο, και διόρθωσέ με, ότι συνολικά η άμυνα του Άρη λειτουργεί πολύ καλύτερα και φαίνεται και η δική σου η δουλειά, όπως και των άλλων παιδιών βέβαια, πολύ περισσότερο. Και το δείχνει βέβαια και τα γκολ που έχει δεχτεί η ομάδα μέχρι τώρα, που είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, εντάξει, στην ξέρετε καλύτερα την κατάσταση, το ζείτε. Εγώ κάθε χρόνο, έτσι ξεκινάω, μπορώ να ξεκινήσω σαν τρίτος, σαν τέταρτος. Ενώ έχω κάνει και 30 παιχνίδια πέρσι, αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Πιστεύω στον εαυτό μου. Είμαι πάρα πολύ δυνατός, έχω ψυχολογία. Αγαπάω την ομάδα. Είμαι έτοιμος να τη βοηθήσω ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν μου ζητηθεί. Σίγουρα φαίνεται η καλή δουλειά που κάνουμε φέτος. Εξαιρετική αμυντική δουλειά, αλλά είναι δουλειά όλων των παιδιών. Δεν είναι μόνο της αμυντικής τετράδας. Έχουμε τρομερούς παίκτες στα χαφ. Τα εξτρέμου μας κάνουν φοβερή άμυνα, γι' αυτό και δεν τρώμε και εύκολα γκολ. Όπως είπα και χθες, εμείς καθαρίζουμε ό,τι μείνει. Θα πω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ο Δελιζήσις ήρθε στον Άρη της Β' Εθνικής.
αρχηγός και κανένας δεν είπε βέβαια το παραμικρό τότε, γιατί ήσουν και εξπέρ στις ανόδους μαζί με το φίλο μου το Μυροφορίδη. Ήσασταν εξπέρ στις ανόδους, άρα θεωρήθηκε λοιπόν τότε ο Δελιζής μια πολύ καλή λύση. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αμφισβήτησαν αν ο Δελιζής μπορεί να παίξει στον Άρη της Α' Εθνικής που θέλει να βγαίνει η Ευρώπη, να κυνηγάει τίτλους ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο χαρούμενος νιώθεις που πλέον όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Δελιζήσης είναι και άξιος και αρχηγός της ομάδας αυτής, αλλά παίζει και έτσι όπως θέλει ένα καλό στόπερ, ένα σύγχρονο στόπερ στην ομάδα και το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον. Γιατί εσύ δεν ήσουν το μεγάλο όνομα. Εσύ το κέρδισες αυτό μέσα στο γήπεδο. Και για μένα αυτό, Γιώργο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ποδοσφαιριστεί. Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου πάντα δεν μου έχει έρθει τίποτα από μόνο του. Έχω δουλέψει σκληρά για να φτάσω εδώ που έφτασα. Ήρθα στον Άρη στη Β' Εθνική. Δεν ήρθα για να βγάλω τον Άρη στη Β' Εθνική και να φύγω. Εγώ ο στόχος μου ήταν όταν ήρθα στην ομάδα να καθιερωθώ και να είμαι και χρόνια στην ομάδα. Αρχηγός, εγώ γεννήθηκα. Δεν έγινα στον Άρη. Ο Άρης όμως μου έδωσε την ευκαιρία να αναδεχτώ περισσότερο. Είναι τιμή και χαρά για μένα και ευλογία που είμαι αρχηγός αυτήν την ομάδα. Πάντα όσο θα είμαι σε αυτήν την ομάδα, θα τιμάω αυτή τη φανέλα, θα δίνω τον καλύτερό μου γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταπεδή. Ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξή του. Καθημερινά το βιώνω στην πόλη. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, όπως είπα, και θα συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια να κάνω τον κόσμο περήφανο. Για πόσο καιρό ακόμα, γιατί πάμε στο συμβόλαιο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει. Έχω κάνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι ίσως και αυτή τη βδομάδα να τελειώσουμε. Για άλλη μια διετία. Από ό,τι βλέπω και από τον εαυτό μου, περνάω και δεύτερη νιότητα, έλεγα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Οπότε αντέχω ακόμα και μακάρι να μπορέσω για αρκετά χρόνια. Αλλά θα είμαι στον Άρη για όσα χρόνια μπορώ να βοηθήσω και όχι να είμαι κομπάρσος και να μου κάνουν μόνο την τιμή, γιατί είμαι αρκετά χρόνια και έχω προσφέρει. Εγώ θέλω να είμαι στον Άρη για να μπορώ να προσφέρω. Αν δεν μπορώ να προσφέρω, δεν χρειάζεται να παίζω. Γιώργο, έτσι λίγο λαϊκά να το πω κιόλας, ταιριάζουν τα χνότα σας με τον Καρυπίδη, έτσι. Δηλαδή, έχετε συνεννόηση με τον πρόεδρο σε αρκετά ζητήματα και το λέω τη συνεννόηση γιατί ακριβώς επειδή είσαι αρχηγός, θα πρέπει να υπάρχει και μια επαφή και με τη διοίκηση σε ένα άλλο επίπεδο ενδεχομένως με τον κάθε προπονητή, με τον γενικό αρχηγό. Αν και με τον Θωμά, εντάξει, ήταν και συμπαίκτες, είναι φυσιολογικό να έχετε ένα κώδικα επικοινωνίας. Γενικά φαίνεται όμως ότι στον Άρη ότι υπάρχει μια συνεννόηση στις βαθμίδες, διοίκηση, προπονητή, παίκτες. Σίγουρα υπάρχει συνεννόηση. Εγώ είμαι χρόνια στην ομάδα, γνωρίζω τον πρόεδρο πάρα πολύ καλά. Έχω μια άριστη σχέση. Τον εκτιμάω, με εκτιμάει μέχρι εκεί. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω, για να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο μου ζητηθεί. Ο πρόεδρος είναι κοντά μας, αγαπάει την ομάδα, τη στηρίζει. Νομίζω έχουμε έναν καλό κώδικα επικοινωνίας διοίκηση με παίχτες. Έχουμε ένα άριστο κλίμα, θα έλεγα, στα ποδητήρια. Το καλύτερο κλίμα, θα έλεγα, τόσα χρόνια που είμαι στην ομάδα, με εξαιρετικούς χαρακτήρες. Και αυτό νομίζω ότι βγαίνει στο γήπεδο. Κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσουμε, γιατί θυμίζω υπάρχει προπόνηση στις 12.30. Χαλάρωμα, εντάξει, για όσους παίξατε, αλλά είναι κανονική προπόνηση για εσάς τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Υπάρχει το παιχνίδι κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα η κλήρωση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για τον Άρη. Κόντρα στην. Σίγουρα στην μοναδική ομάδα που συνολικά στο πρωτάθλημα είναι καλύτερη από τον Άρη. Κληρώθηκε ο Άρης, υπήρχαν άλλοι 6 διαθέσιμοι αντίπαλοι, αλλά κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό. Πώς βλέπετε αυτά τα δύο παιχνίδια, και βέβαια θέλω να μου πεις και για το στόχο που νομίζω πλέον ξεκάθαρα είναι η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, έτσι. Κοιτάξτε, δεν το συζητάμε ότι έχουμε μια δύσκολη κλήρωση. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εμείς όμως ο στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπως έχουν πει και όλοι. Ο κόσμος διψάει για ένα τίτλο. Σίγουρα είναι δύσκολη η κλήρωση, αλλά εμείς θα παλέψουμε από το πρώτο παιχνίδι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, ξεκάθαρα ο στόχος μας είναι η δεύτερη θέση. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα φόντα και τις δυνατότητες να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τη δεύτερη θέση.
νομίζω μετά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Εμείς να ευχηθούμε να πετύχετε και τους δύο στόχους, και το κύπελο και, και τη δεύτερη. Μακάρι, μακάρι. Να συνεχίσεις και εσύ με το ίδιο πάθος, με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη και όλα τα παιδιά. Να μην έχετε τραυματισμούς, Γιώργο. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω απ' όλα υγεία. Και μακάρι με το πάνω απ' όλα υγεία να προφτάσουμε, δεν ξέρω, το βλέπω πολύ αισιόδοξο, αλλά το Μάιο ενδεχομένως να έχουμε και κόσμο σιγά στο γήπεδο, ή έστω να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν με κόσμο στα γήπεδα. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι και εσείς και για τον. Okay, είναι η δουλειά σας, αλλά για τον κόσμο παίζετε ποδόσφαιρο. Βρίσκεται στο γήπεδο. Εντάξει, δεν το συζητάμε για την επόμενη σεζόν. Άμα δεν έχουμε και την επόμενη σεζόν κόσμο, τα πράγματα θα είναι καταστροφικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, να είσαι καλά.